διάβαζα πάρα πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο αναφέρει ή αυτά τα οποία αναφέρει μάλλον η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Υπομοιδά. Λέει ότι ας σταματήσω εκεί, γιατί τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Σαράπολου. Είναι ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, γιατί λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ότι το τελικό και πραγματικό συμπέρασμα για το νέο έμφυα και η στιγμή της αλήθειας για τον κάθε φορολογούμενο ατομικά, πως θα είναι την ώρα που θα ανοίξει το εκαθαριστικό του. Αυτό, κύριε Ράπολου, καλημέρα, μάλλον σαν προειδοποίηση ή σαν φόβητρο μοιάζει. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι η αλήθεια που ισχύει, καθώς οι ιδιοκτήτες όταν λαμβάνουν τον εκαθαριστικό της εφορίας, τότε μόνο θα συμπεράνουν εάν έχει αυξηθεί ο έμφυα στην περιοχή τους ή όχι, συγκριτικά με τον έμφυα που πλήρωσαν πέρυσι. Τι πιστεύετε ότι ακριβώς θα γίνει? Αυτό που παρατηρείται είναι ότι σε τουριστικές περιοχές, κυρίως όπως στην περιοχή της Χερσονήσου σε επίπεδο Ηρακλείου, υπάρχει μια μικρή αύξηση των αντικειμενικών αξιών της τάξεως του 25 με 30%, το οποίο συνεπάγεται αυτόματα και ενδεχομένως μια μικρή αύξηση στον έμφυα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι 8 στους 10 φορολογούμενους θα πληρώσουν μειωμένο έμφυα, 14% των φορολογουμένων θα πληρώσουν έμφυα όπως και πέρυσι, δηλαδή χωρίς καμία μεταβολή, και 6% των φορολογουμένων θα πληρώσουν αυξημένο έμφυα, που αυτό μεταφράζεται σε 320.000 ιδιοκτήτες. Που θα ισχύει βέβαια για αυτό το 6% είναι για ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες κυρίως σε γνωστές τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι η Σαντορίνη ή Μύκονος ή άλλες πολύ γνωστές τουριστικές περιοχές. Και κυρίως αφορά ιδιοκτήτες με ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία της τάξης άνω των 400.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις παρατηρήσεις της Πομιδά σε ό,τι έχει να κάνει και τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά σταματάω στα αρνητικά για να μας εξηγήσετε για ποιο ακριβώς λόγο θεωρείται από όλους εσάς αρνητικό. Επιβολή νέου τύπου συμπληρωματικού φόρου ανακίνητο αγνώστου ύψους και κλιμάκωσης επί των ακινήτων αξίας άνω των 400.000 ευρώ, όπως αναφέρατε, αντί για την πλήρη και οριστική κατάργησή του με οποιαδήποτε μορφή, όπως έχει ζητήσει με Μονή Υπομοιδά, είναι το πρώτο αρνητικό το οποίο βλέπει. Ακριβώς. Αυτό το οποίο ίσχυε είναι ότι επιβαλόταν συμπληρωματικός φόρος για ιδιοκτήτες οι οποίοι συγκέντρωναν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ, και αυτή τη στιγμή, ενώ επιχειρήθηκε μια κατάργηση του φόρου, στην ουσία αυτή η κατάργηση δεν ήρθε ποτέ, αλλά μετακυλήθηκε σε ιδιοκτήτες οι οποίοι θα συγκεντρώνουν συνολική ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 400.000 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται στην ουσία σε μία μετακύληση του βάρους αυτού του συμπληρωματικού φόρου σε ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το θετικό είναι ότι στην ουσία αυξήθηκε μεν το όριο των ιδιοκτητών των οποίων θα επιβαρύνονται με τον συμπληρωματικό φόρο, όμως και πάλι δεν καταργήθηκε, κάτι που είναι πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και εμάς ως Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, καθώς όπως όλοι οι ιδιοκτήτες επιθυμούν είναι ο έμφυα ιδανικά να μπορούσε να καταργηθεί, όμως γιατί όλοι στηρίχθηκαν στην υπόσχεση ότι αυτός ο φόρος όταν ψηφίστηκε ήταν προσωρινός λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατούσε το 2011. Όταν λέει ανυπαρξία κόφτης της αυξήσης χρεώσεων και σημειώνεται από την Πομιδά για τους φορολογούμενους με ακίνητα σε περιοχές όπου επιβλήθηκαν σημαντικές αυξήσεις στις προϊσχύσασες αντικειμενικές αξίες, τι είναι αυτό ανυπαρξία κόφτη? Αυτό στην ουσία είναι ότι ορισμένες περιοχές οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπως είναι κάποιες περιοχές που δεν βρίσκονταν κοντά σε πόλεις ανά την Ελλάδα,
καλούνται τώρα, ενώ εντάχθηκαν στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών, καλούνται να πληρώσουν ένφια, ο οποίος μπορεί να υπερβαίνει και το 50% όσον αφορά την αύξηση. Οπότε εκεί δεν υπήρχε κάποια κυβερνητική πρόβλεψη όσον αφορά το κομμάτι να υπάρχει ένα όριο στο ποσό το οποίο θα πληρώσουν αυτοί οι ιδιοκτήτες στους οποίους εντάχθηκαν οι νέες ζώνες αντικειμενικών αξιών και θα δουν αυξήσεις στον ένφια. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι θα είναι μικρό το ποσοστό αυτό και σε επίπεδο Κρήτης δηλαδή, καθώς το ποσοστό αυτό αφορά το 6% πανελλαδικά και συνολικά μεταφράζεται ότι η κυβέρνηση θα εισπράξει 350 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα, δηλαδή 13% λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Πάντως ο καθένας από εμάς, ανάλογα με τα δικά του τα στοιχεία, τα οικονομικά ατομικά στοιχεία, από εκεί και πέρα θα δει όταν θα ανοίξει, ακριβώς όπως το είπατε στην αρχή, όπως το σημειώνει και η Ομοσπονδία, όταν ανοίξει το εκαθαριστικό του θα δει τι είναι αυτό που τον αφορά και τι όχι. Αν και βέβαια κρατήσα την παρατήρησή σας ότι 8 στους 10 θα δουν ότι θα έχουν μείωση στον έμφυα. Ναι, κυρία Ράμπογλου, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ναι, ακριβώς 8 στους 10 φορολογούμενους θα έχουν μείωση στον έμφυα. Καθώς ο ένφια, για να γνωρίζει ο κόσμος καλύτερα, υπολογίζεται με βάση περίπου 9 με 10 συντελεστές. Το βασικότερο είναι ότι κάποιοι συντελεστές, ας πούμε, είναι η παλαιότητα του κτηρίου, αν βρίσκεται σε όροφο, σε ποιον όροφο βρίσκεται, αν έχει πρόσωπο σε δρόμο ή αν δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Και ένα βασικό στοιχείο το οποίο αλλάζει σε σχέση με πέρυσι είναι ο υπολογισμός του βασικού φόρου των κτισμάτων. Και εκεί θα επεξηγείται η μεταβολή που θα δουν οι ιδιοκτήτες στον ένφια παρά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που επήλθε το 2022, καθώς ο συντελεστής αυτός από αντικειμενικές αξίες που έχουν τιμή ζώνης από 1.000 ευρώ μέχρι 1.500 ευρώ, ενώ το 2021 υπολογιζόταν με 3,70 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, πλέον το 2022 υπολογίζεται με 2,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην ουσία, με αυτό το μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση, λειτουργήσε ως αντιστάθμισμα για τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών που επήλθαν το 2022. Και αν θέλετε, μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά και κάποιες περιοχές του Ηρακλείου, κάποια προάστια του Ηρακλείου, στα οποία έχουν επέλθει μικρές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών, όμως εκεί θα δουν οι ιδιοκτήτες μειώσεις των ένφια. Ενδιαφέρον ακούγεται. Για δώστε μας στοιχεία. Για παράδειγμα, στις Πατέλες το 2021 η τιμή ζώνης ήταν 1.200 ευρώ, ενώ το 2022 υπήρχε μια μικρή αύξηση της τάξης του 10% και ανήλθε στα 1.400 ευρώ. Μετά στη συνέχεια στα Καμίνια έχουμε τιμή ζώνης το 2021 1.250 ευρώ, ενώ το 2022 παρουσιάστηκε αύξηση και ανήλθε στα 1.350 ευρώ η τιμή ζώνης. Στη συνέχεια στο Μασταμπά από τα 1.400 ευρώ που ήταν το 2021, το 2022 ανήλθε στα 1.550 ευρώ και στο Ατσαλένιο από 1.300 ευρώ που ήταν το 2021 η τιμή ζώνης ανήλθε στα 1.450 ευρώ το 2022. Όμως λόγω του προαναφερούμενου φόρου κτίσματος που αναφέραμε και του υπολογισμού που θα υπολογίζεται με μειωμένο ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο, εκεί υπολογίζεται ότι οι ιδιοκτήτες θα δουν μείωση της τάξης του 20 με 25%. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά. Ούτως ή άλλως θα τον πληρώνουμε πλέον τον έμφυα σε 10 δόσεις. Θα ξεκινήσουμε από πότε να πληρώνουμε, μόλις ξεχρεώσουμε αυτά, δηλαδή αυτό το μήνα, μόλις δώσουμε την τελευταία δόση του έμφυα που ήδη πληρώνουμε, θα πάμε από το Μάρτιο πάλι και θα το συνεχίσουμε. Αυτό που προβλέπετε, χωρίς ακόμα να έχει ψηφιστεί κάτι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα ισχύσει, είναι να αυξηθούν οι δόσεις πληρωμής του έμφυα. Μα το είπανε, σε 10 θα πάνε. Δηλαδή να οριστούν σε 10 δόσεις καταβολής του ένφια, οι οποίες θα ξεκινάνε από τον Απρίλιο και θα λήγουν τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε μια σημαντική παράληψη και μια αδικία που εκφράζουμε σαν Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και σαν Ένωση
ιδιοκτών ακινήτων ομού Ηρακλείου, δηλαδή... η οποία παρουσιάζεται στο γεγονός ότι ενώ για το φόρο εισοδήματος οι ιδιοκτήτες, εφόσον εξοφλούσαν εφάπαξ το φόρο τους, είχαν κάποια έκπτωση, ενώ στον ένφια οι ιδιοκτήτες, αν εξοφλήσουν εφάπαξ τον ένφια για το έτος που φορολογούνται, δεν έχουν αυτό το προνόμιο της έκπτωσης. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω. Κυρία Ραμπογλού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.